βαθμούς διαφορά. Και η έκπληξη ήταν ότι ήταν 7,5, αλλά τώρα που άκουσα το λόγο του κύριου Θεοχάρη μου φαίνεται ότι ήταν πολύ μικρή αυτή η διαφορά. Τέτοιο λαϊκίστικο λόγο έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω σε αυτή την αίθουσα. Η ιδέα δηλαδή ότι βασίζεται η άποψη του ποταμιού ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει καθηγητές πανεπιστημίου που δουλεύανε 15 ώρες όταν ήταν στο πανεπιστήμιο και τώρα δουλεύουν 15, νομίζω ότι ρίχνει πάρα πολύ το επίπεδο της συζήτησης και αναδεικνύει ότι αν θέλεις πολιτικό πρόγραμμα, αν θέλεις πολιτικό σχέδιο, αν θέλεις να έχεις κοινωνικές αναφορές, δεν μπορεί να σε οδηγούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Θεοχάρη. Νομίζω εχθές ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε έναν οδικό χάρτη για πώς θα μπορέσουμε να πορευτούμε τον επόμενο χρόνο. Είπε ότι πρέπει να τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση, να γίνει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, να γίνει η συζήτηση για το χρέος, να επιστρέψει η ζήτηση και μετά να πάμε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις όμως που θα έχουν και κοινωνικό και ταξικό πρόσημο. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει αρκετά σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτού του οδικού χάρτη. Αρχίζω με την αξιολόγηση. Είναι σημαντική αυτή η πρώτη αξιολόγηση να τελειώσει γρήγορα και να τελειώσει με επιτυχία. Αισθάνομαι ότι μετά από τις αλλαγές που κάναμε στην κυβέρνηση, οργανωτικές, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να μπορέσουμε να συντονίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο έργο για να τελειώσει αυτή η πρώτη αξιολόγηση. Αισθάνομαι βεβαίως ότι είμαστε και έτοιμοι να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε για τα 4, 5, 6, 7, 8 σημαντικά ζητήματα. Όσοι και όσες έχετε παιδιά, ειδικά στην εφηβεία, ξέρετε ότι είναι μερικές μάχες που δεν μπορείτε να κερδίσετε και αν είναι να κερδίσετε κάποιες μάχες, πρέπει αυτές να τη βάλετε στην πάντα και να εστιάσετε στο ποιο είναι σημαντικό. Το ίδιο ισχύει και η δική μας κυβέρνηση. Έχουμε σημαντικές μάχες που θέλουμε να κερδίσουμε για τα κόκκινα δάνεια, για τις συντάξεις, για τις εργασιακές σχέσεις. Αλλά ξέρουμε ότι για να κερδίσουμε αυτές τις μεγάλες μάχες, όπως και τις εργασιακές σχέσεις και την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη πολιτική καμπάνια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μία από τις επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι πάρα πολλοί πια που ακούνε τη φωνή μας. Είναι πολλοί Ευρωπαίοι, πολλά συνδικάτα, πολλά κοινωνικά κινήματα που τους νοιάζει να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Γιατί ξέρουν ότι αν δεν πετύχουν εδώ θα υπάρχει και μια διολίσθηση και στις δικές τους χώρες. Και άρα επειδή ακριβώς έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε αυτές τις συμμαχίες για αυτή τη διαπραγμάτευση. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τις συντάξεις. Κοιτάξτε, για την πρώτη αξιολόγηση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολλά δύσκολα πράγματα. Μία από τις δυσκολίες όμως είναι ότι έχουμε πολιτικές και θεσμούς που δεν απαντάνε στα προβλήματα που μπορούν να απαντήσουν. Κόψαμε τον Αύγουστο τις προώρες συντάξεις. Τις κόψαμε. Δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιον που γίνεται άνεργος 57 χρονών και είναι πολύ δύσκολο να βρει πάλι δουλειά. Δημιουργεί. Αλλά δεν μπορεί το συνταξιοδοτικό σύστημα να απαντήσει στο πρόβλημα της ανεργίας ή το πρόβλημα ότι δεν έχουμε καλή ασφάλιση για τους άνεργους. Άρα πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, όχι μέσα από το συνταξιοδοτικό. Είναι πρόβλημα ότι σε κάποια νησιά μειώθηκε η έκπτωση σε πλούσια νησιά του ΦΠΑ. Είναι πρόβλημα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ φτωχός κόσμος και σε πλούσια νησιά. Άρα όμως δεν μπορεί το φορολογικό σύστημα να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις μια νησιώτικη πολιτική.
Δημιουργούμε πρόβλημα σε πάρα πολλούς αγρότες επειδή αυξάνονται οι φόροι στους αγρότες. Δημιουργούμε πολλά προβλήματα, αλλά πάλι δεν μπορεί να λυθεί μέσα από το φορολογικό σύστημα, αλλά με ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στοχευμένο στους αγρότες που θέλεις να βοηθήσεις, και γι' αυτό αυτό το πρόγραμμα θα το παρουσιάσουμε στους θεσμούς τον Οκτώβρη. Δεν οροποιώ και δεν μειώνω πόσο μεγάλο είναι το κόστος για πολύ σημαντικές κοινωνικές ομάδες, αλλά είναι μεταβατικά προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε φτιάνονται θεσμούς και πολιτικές που απαντάνε στα πραγματικά προβλήματα. Πάω τώρα στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, που όπως όλοι και όλες θα καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Έχει πάρα πολλούς παίκτες, έχει τράπεζα, έχει το Τάχη Σίγμα, έχει την κυβέρνηση, έχει την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει το SSM. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα με πολλούς παίκτες. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να γίνει γρήγορα, ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους μετόχους, είτε είναι της κυβέρνησης είτε είναι οι ιδιώτες, και πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι τα λεφτά των τραπεζών πάνε και δανείζουν εκεί που πρέπει να πάνε και όχι όπως γίνεται μέχρι τώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να λύσουμε για το σύστημα διακυβέρνησης των τραπεζών, και ίσως μια λύση είναι να ενωθεί αυτό το πρόβλημα με το ταμείο που θα δημιουργηθεί, που όπως έχω ξαναπεί στην Ολομέλεια είναι και μια ευκαιρία για αυτήν την Ελλάδα, να έχει ένα ταμείο που μπορεί να είναι οργανωμένο, να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας και για να ξεπληρώσουμε το χρέος, αλλά και συγχρόνως να μπορεί να δώσει κάτι πολύ σημαντικό στις επενδύσεις. Περνάω στο θέμα του χρέους, που έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ, και εδώ υπάρχουν πολλοί παίκτες, υπάρχουν πολλά συμφέροντα που διαφωνούν, αλλά και εδώ η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει διεθνοποιήσει αυτό το ζήτημα. Όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος συζητάει το χρέος, πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο θα γίνει, και αυτή η διεθνοποίηση είναι που έχει δώσει μια μεγάλη ελπίδα ότι μετά από την πρώτη αξιολόγηση μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Ενώ είχαμε προηγούμενες κυβερνήσεις που σαν τον κύριο Μακόπερ του David Copperfield από το Κάρολο Dickens λέγανε το χρέος είναι βιώσιμο, ή στην καλύτερη περίπτωση λέγανε κάτι θα προκύψει. Αυτό ήταν το σύνθημα του κύριου Μακόμπερ μέσα στη φτώχεια του, ότι δεν έχουμε απάντηση, δεν έχουμε στρατηγική, αλλά ελπίζουμε κάτι θα προκύψει. Η διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και τεχνική κατάρτιση για να λύσει αυτό το πρόβλημα, και συγχρόνως δημιουργεί αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες που το παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά. Επιστρέφω όμως στο θέμα της ανάπτυξης. Αν γίνει η πρώτη αξιολόγηση, αν καταφέρουμε να γίνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και αν δημιουργηθεί μια λύση για το χρέος, μπορούμε να πιστέψουμε ότι βραχυπρόθεσμα θα ελευθερωθεί αυτή η συμπιεσμένη ζήτηση που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταναλωτές που έχουν χρήματα που θα καταναλώσουν γιατί δεν φοβούνται πια, αποταμιευτές που θα τα επιστρέψουν τα λεφτά τους στις τράπεζες γιατί δεν φοβούνται τον Brexit ή την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και βεβαίως υπάρχουν και επενδυτές που θα επενδύσουν γιατί δεν θα φοβούνται για τις επενδύσεις. Και με αυτό το πλαίσιο μπορεί πολύ γρήγορα να ελευθερωθούν τα capital controls. Έχουμε και άλλη μια καλή είδηση, ότι οι προβλέψεις μας για το τρίτο εξάμηνο είναι πολύ καλύτερες από αυτά που υπολογίζαμε το Αύγουστο. Και πάνω σε αυτό βασίστηκε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός, που είπε ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην ανάπτυξη. Δεν μπορούσαμε εμείς να το ενσωματώσουμε αυτές τα αποτελέσματα, γιατί δεν είναι αποτελέσματα ακόμα για το τρίτο τρίμηνο. Είναι προβλέψεις, αλλά αισθανόμαστε ότι όλοι, και έχουμε πείσει και τους θεσμούς, ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα το τρίτο τρίμηνο, και άρα μπορούμε να είμαστε και πιο αισιόδοξοι. Αλλά δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι πόσο πετυχημένοι θα είμαστε εξαρτάται και από τι θα γίνει και στην Ευρωζώνη. Στην Ευρωζώνη, που χθες ο κύριος Σταϊκούρας, απαντώντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού, είπε ότι η Ευρωζώνη πάει μπροστά ενώ η Ελλάδα πάει πίσω. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Σταϊκούρας είναι ο Dr. Πάγκλος της Νέας Δημοκρατίας. Θα θυμάστε, γιατί έχετε αστική τιμή παιδεία, ότι ο Βολτέρος είχε πει ότι ο Dr. Πάγκλος ήταν κάποιος που πίστευε ότι πάντα τα πράγματα ήταν τα καλύτερα σε όποιο δυνατό
κόσμο. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι καλύτερο και τον κορόιδε. Πρέπει, φαντάζομαι, ο κύριος Σταϊκούρας να τα λέει και επειδή είναι του Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα πρέπει να υποστηρίξει και το Σόιμπλε και το Ραχώε και ότι η Ευρωζώνη είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα. Ενώ όλοι οι εμφύλιος λέει ότι η Ευρωζώνη είναι ο άρρωστος της παγκόσμιας οικονομίας και έχει τεράστιο πρόβλημα και καμία μεγάλη χώρα μέσα στην Ευρωζώνη σήμερα, λέει το Δουνουτού, δεν θα φτάσει στο 2% ανάπτυξη, ούτε το 15, ούτε το 16, ούτε το 17. Και δεν είναι μόνο η Ευρωζώνη, είναι και η παγκόσμια οικονομία που βλέπουμε ότι υπάρχει μια χειροτέρευση, υπάρχει μια επιβράδυνση της ανάπτυξης, υπάρχει μια συζήτηση για την νομισματική χαλάρωση που κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Αμερική. Αλλά πρέπει να σας πω ότι παγκοσμίως δεν έχουμε νομισματική χαλάρωση. Με την άνοδο του δολαρίου, πολλές χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες, αναγκάζονται να αγοράσουν το νόμισμά τους για να μην υπάρχει υποτίμηση και αυτό μειώνει, όπως καταλαβαίνετε, το ποσοστό χρήματος που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Άρα, εμείς του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουμε ότι υπάρχει μια τριπλή κρίση. Υπάρχει μια οικονομική και κοινωνική κρίση, υπάρχει μια στρατηγική γεωγραφική κρίση, υπάρχει μια κλιματική κρίση και αυτή αντιμετωπίζεται παντού με μια αύξηση των ανισοτήτων και μια αύξηση της διαφθοράς. Όλοι θα θυμάστε για την Enron, όλοι θα θυμάστε για την Barclays που φίξαρε τα επιτόκια για ιδιωτικό χρέος. Όλοι τώρα θα ξέρετε για τη Volkswagen. Αν δεν κάνω λάθος, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφοι σας από αυτή τη μεριά, αυτό είναι η ιδιωτική διαφθορά. Δεν είναι του δημοσίου. Οι μεγάλες υποθέσεις της Volkswagen, της Barclays, της Enron είναι του ιδιωτικού τομέα διαφθορά και μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε την ιδέα ότι διαφθορά πάντα συσχετίζεται μόνο με το κράτος και μήπως πρέπει να ξανασκεφτείτε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται όχι με περισσότερες αγορές αλλά με περισσότερη δημοκρατία και κοινωνικό έλεγχος. Το ερώτημα μπαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών μέσα σε αυτή την κρίση και μέσα σε αυτή τη συμφωνία τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει όταν έχουμε αβεβαιότητα στην οικονομία, όταν έχουμε μια έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, όταν έχουμε μια μείωση της δημοκρατικής, του δημοκρατικού περιβάλλοντος μέσα που παίρνονται οι αποφάσεις. Η συνηθισμένη απάντηση είναι το Υπουργό Οικονομικών προσπαθεί να φέρει σε πέρας τη σταθερότητα. Και αυτό θα το προσπαθήσουμε να το κάνουμε με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει πάνω από 50% από όλες τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν και με τη συζήτηση με το χρέος. Αλλά ένα αριστερό Υπουργείο Οικονομικών κάνει και διαφορετικές ερωτήσεις σε σχέση με τη σταθερότητα. Σταθερότητα για ποιο λόγο και σταθερότητα για ποιον. Και εκεί είναι που είναι η διαφορά μιας αριστερής προσέγγισης των πραγμάτων. Γιατί εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σταθερότητα για να υπάρχει το αναπτυξιακό σχέδιο και στον αγροτικό τομέα τον Οκτώβρη και τον Μάρτιο το 2016 το συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα έχει και τα ποιοτικά στοιχεία. Θέλουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα έχει και την κοινωνική δικαιοσύνη, όπου ακόμα και το Δουνουτού λέει ότι οι ανισότητες δεν βοηθάνε την ανάπτυξη. Όπου το ΩΣΑ μας λέει ελάτε μαζί για να κάνουμε μελέτες επίδρασης πώς επιδρούν τα διάφορα μέτρα στους χαμηλότερους 20% του πληθυσμού. Όπου εμείς θα έχουμε μια πολιτική στο Υπουργείο Οικονομικών που πάντα θα έχει ταξικό πρόσημο. Και γι' αυτό όποιες αυξήσεις είχαμε στα όρια δαπανών που ανακοίνωσε χθες το προσχέδιο είναι και για την ανθρωπικιστική κρίση και για τα νοσοκομεία. Και τέλος είναι το μεγάλο θέμα να δώσουμε χώρο για τις μεγάλες αλλαγές στο κράτος σε σχέση με τη διαφορά, με σχέση για τη φοροδιαφυγή και με τη δημόσια διοίκηση. Σήμερα πριν από μένα μίλησε ο Τρίφωνος Αλεξιάδης που έδωσε μια μεγάλη γάμα παρεμβάσεων που θα κάνουμε σε αυτό το τομέα της φοροδιαφυγής. Πρέπει
πρέπει να σας πω μόνο ένα δικό μου παράδειγμα, γιατί βλέπω εδώ πολλούς και πολλές που έχουν επαιρεστεί από τα 8 χρόνια του Σιμίτη που ήταν ο εξυγχρονισμός. Το ξέρετε, κύριε συνάδελφοι, κάτι που δεν ήξερα εγώ, ότι κάθε πρωί υπογράφω κάποια χαρτιά μετάταξης κάποιας νοσοκόμας από την Ξάνθη να πάει στην Αλεξανδρούπολη. Τι είναι, πού ήταν οι εξυγχρονιστές όλα αυτά τα... Και έχει κάτω από αυτό άλλες 15 υπογραφές. Γιατί υπάρχει αυτό? Μήπως για να μπορώ να το παρκάρω αυτή την αίτηση και να έρθει αυτή η νοσοκόμα και να μου πει τι γίνεται η αίτηση, δεν θα την προχωρήσεις, και να της πω στο χωριό της την Ξάνθη, μήπως πρέπει να ψηφίζεις και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο εξυγχρονισμός. Μόνο αυτό να καταλάβετε, ότι 40 χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση δεν μπορούσαν οι εξυγχρονιστές να το αλλάξετε αυτό το πράγμα. Σας είπα ποιος είναι ο βασικός μας στόχος. Ένα λεπτό μόνο θα θέλω, κύριε Πρόεδρε. Σας είπα τι είναι ο βασικός μας στόχος στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι να δώσει χώρο για ριζοσπαστικές παρεμβάσεις αλλού. Στη δημόσια διοίκηση, στην κοινωνική οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία. Είναι ένα συλλογικό εγχείρημα ολωνών μας. Ή θα το καταφέρουμε μαζί, είτε θα αποτύχουμε μαζί. Λέω κάτι που πρέπει να το λέει ο κάθε Σιριζαίος. Ότι αριστεροί άνθρωποι μπαίνουν στην κυβέρνηση για να κάνουν ριζοσπαστικά πράγματα. Αν σταματήσουμε να κάνουμε ριζοσπαστικά πράγματα για να παραμείνουμε στην κυβέρνηση, έχουμε χάσει την μπάλα. Και είναι στο χέρι μας να μην χάσουμε αυτή την μπάλα. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, και για το σεβασμό στον χρόνο. Το λόγο...